Το νέο Scorpion 704 G2 χρησιμοποιεί αυτούσια την απόλυτα επιτυχημένη γάστρα του Scorpion 740, το οποίο και αντικαθιστά χωρίς καμία απολύτως μετατροπή. Έχουμε δηλαδή μια γνωστή και καθόλου επιτυχημένη γάστρα με προσαρμοσμένα καινούργια μπαλόνια και πλήρως ανανεωμένο deck. Με εσωτερικό φάρδος 1,80 δημιουργεί ένα από τα πιο ευρύ χορευτάμετρα φουσκωτά της κατηγορίας του και όχι μόνο. Δύο συνένα παρατροπίδια σχηματίζονται σε κάθε πλευρά της διέδρου, όπου το τσάιν έχει μεγάλη αρνητική κλίση, ενώ ένα δεύτερο σχηματίζεται διακριτικά ακριβώς στη συμβολή της γάστρας με το μπαλόνι. Στον καθρέφτη δεν διακρίνεται παρέμβαση τύπου μπαρκέτου ή άλλης παρεμφερούς διάταξης, αλλά μόνο μία πλάκα τεφλών πάνω στην οποία προσαρμόζεται ο κινητήρας. Η πρώτη γνωριμία με το Scorpion 704 G2 έγινε μία από τις αναμονταρμένες τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη, που ο καιρός πεντάριζε έξω από την Ανάβησο, με σχετική ηρεμία στο καναλάκι ανάμεσα στον Πάτροκλο και τις απέναντι ακτές. Κινητήριος δύναμη του νέου Scorpion, ο δίχρονος δοκιμασμένος Mercury Optimax 225 DTS, παντρεμένος με το βελούδινο χειριστήριο των Βεράντο. Η περιέργειά μας ήταν μεγάλη, πόσο μάλλον όταν είδαμε το καλοζυγισμένο φουσκωτό να επιταχύνει απίστευτα και να γλιστρά πάνω στο νερό, αλλάζοντας κατευθύνσεις σε πολύ μικρό χώρο. Οι επιταχύνσεις είναι γραμμικές σε όλο το φάσμα των στροφών. Το αίσθημα ασφάλειας είναι διάχυτο όχι μόνο από την παρουσία των bolster, αλλά γιατί το σκάφος δεν ξαφνιάζει το πλήρωμα και έχει απόλυτα προβλέψιμη συμπεριφορά. Χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε τα απόνερά μας πεδίο δοκιμών, η απόσβεση ήταν παντού εξαιρετική. Το νέο 7μέτρο Scorpion, όπως ολόκληρη η σειρά, προορίζεται για αναψυχή, διατηρώντας όμως έντονα offshore χαρακτηριστικά, όπως έχει αποδειχθεί μέσα από αγώνες αλλά και ταξίδια με άσχημες καιρικές συνθήκες. Η δελφινιέρα διαθέτει μεγάλη και ελεύθερη επιφάνεια χρήσης από το πλήρωμα, καθώς και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπάκι. Οι αποθηκευτικοί χώροι εμπρός είναι τρεις, με ενιαίο τον κεντρικό και δύο μικρότερους στις μπάντες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν ψυγείο. Η κονσόλα που χρησιμοποιεί το 704G2 προέρχεται από το 740G2 και τοποθετείται στη μέση. Το κάθισμα που βρίσκεται μπροστά είναι οριακά διπλό, διαμορφωμένο πάνω στο καπάκι που αποτελεί άνοιγμα προς το εσωτερικό της. Χαμηλά στη βάση ακουμπά το πτυσσόμενο μπίμινι τέντα, που καλύπτει μόνο το χώρο της κονσόλας και το πλήρωμά της. Η ανάπτυξή της γίνεται πολύ εύκολα, το ίδιο και η στερέωσή της. Πλέοντας όρθια στον καιρό με 45 κόμβους, η τέντα αποδείχθηκε εξαιρετικά σταθερή και αθόρυβη. Τα καθίσματα κυβερνήτη και συνοδού είναι τύπου bolster, με ανακλεινόμενη βάση. Η ρύθμισή τους γίνεται με μία κίνηση και σε κάθε περίπτωση η στήριξη που εξασφαλίζουν είναι ιδανική. Η κυματοειδής απόλυξη στο πάνω μαξιλάρι του πίσω καναπέ προσδιορίζει και τον αριθμό των καθήμενων σε 4. Το ταμπούκι είναι πολύ μεγάλο, με το σύνολο σχεδόν του χώρου ωφέλιμο και, όπως παντού, εξαιρετικά φινιρισμένο εσωτερικά. Η σεντίνα είναι τοποθετημένη σε βοθράκι, με καπάκι και εύκολα προσπελάσιμη. Με μία απλή κίνηση, ο καναπές γίνεται κρεβάτι και σαν ντεκ. Συλλαβίζοντας το 704G2 αναδεικνύεται η υψηλή ποιότητα κατασκευής. Το μοντάρισμα πάσης φύσεως εξοπλισμού και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις γίνεται στις εγκαταστάσεις της RIMCO. Το σκάφος προσφέρεται με έναν ποιοτικότατο στάνταρ εξοπλισμό, υδραυλικό σύστημα διεύθυνση C-STAR και τιμόνι Ίσοτα Μαρίνε. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την εργονομία στο deck που θα εξυπηρετήσει εύκολα τετραμελή οικογένεια, τις πολύ καλές επιδόσεις και την εξαιρετική συμπεριφορά πλεύσης.